Την είδαμε στο πρώτο σετ, δεν την είδαμε στο δεύτερο. Ορίσατε για ακόμη μία Τετάρτη στην εκπομπή Peaky Blinders με την Ιωάννα Τρίγκα μέσα από το κανάλι του nstv.gr κάθετος nstv, live κάθετος είμαστε εδώ για εσάς κάθε Τετάρτη στις 9 και για μία ώρα δημοσιογραφική εκπομπή με ποικίλα θέματα, ειδικά αυτή την εβδομάδα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ήταν μια εβδομάδα παθών, λαθών και μαθών εντός εισαγωγικών. Όπως καταλαβαίνετε, το 2021 μπήκε πάρα πολύ δυναμικά για τον δημοσιογραφικό κλάδο, καθότι σαν ντόμινο έπεσαν τα θέματα. Είχαμε ήδη το θέμα του κορονοϊού να μας απασχολεί, αλλά και τη συνέχεια αυτού και το 2021, αλλά φυσικά όλα αυτά που γίνονται στον ελλαδικό κλάδο και όσον αφορά το θέατρο, την τέχνη, αλλά και τον αθλητισμό, τα οποία λίγο πολύ έχουν τον αντίκτυπο και στις οικογένειες, στην ενδοοικογενειακή κατάσταση, δίνουν και παίρνουν. Θέλω να σας πω ότι όπως είχατε δει στα social media, μαζί μας θα είχαμε σήμερα την βουλευτή Αλφα Ανατολικής Αττικής του Μέρα 25, Μαρία Πατζίδη, ωστόσο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί μαζί μας. Θέλω να σας πω ότι οφείλω να βγάζω σίγουρες ειδήσεις και σίγουρες συνεντεύξεις. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η ζωή των πολιτικών και ειδικά στις μέρες μας έχει πολλά ζητήματα να διευθετήσει. Πάμε λίγο πίσω την συνέντευξη. Θέλω να ξέρετε, επειδή με ρωτάτε, ότι δεν είμαστε μονόπλευροι σε αυτή την εκπομπή. Ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν πρέπει να είναι μονόπλευρος. Μπορούμε και δεχόμαστε. Και θέλουμε, είναι χαρά μας να ακούμε τον καθέναν, πλην των ανθρώπων φυσικά που παρακινούν τους άλλους, είτε μπράκτος, είτε πρακτικά, είτε θεωρητικά σε κάποια άσκηση βίας. Εδώ είμαστε εμείς για να ακούμε τους ανθρώπους από οποιαδήποτε παράταξη, κόμμα. Δεν έχουμε προτιμήσεις, αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου και ο ρόλος του πολιτικού είναι, εννοείται, να εκφράζει την ιδεολογία του. Φτιάξαμε ότι η εκπομπή θα είναι πολιτική, θα κάνουμε κατά κόρον πολιτικά και γιατί να μην κάνουμε άλλωστε, τρέχουν οι εξελίξεις
Όπως λένε και πολλοί φιλόσοφοι, τα πάντα είναι πολιτική. Ωστόσο, εγώ οφείλω να ξεκινήσω και να δώσω έτσι θέση σε δύο μέρες όπου αποτελούν πολύ σημαντικές για το μήνα Φεβρουάριο. Η μία είναι στις 4 του μηνός, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Είναι πολύ σημαντική μέρα, μνημονεύουμε τους ανθρώπους που πάλεψαν και δεν τα κατάφεραν, είτε τους νικητές που φυσικά έχουν αφήσει το στίγμα τους έναντι σε αυτήν την αρρώστια και τα έχουν καταφέρει, είτε αυτούς που παλεύουν. Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Πάρα πολύ σημαντική γιατί σε πολλούς θυμίζουν πρόσωπα δικά τους οικεία τα οποία έχουν περάσει κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι ο καθένας μας πλέον το έχει στο σπίτι του και καταλαβαίνει τι μπορεί να περνάει το άτομο. Δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπίζεις το χάρο με τα μάτια σου, έτσι, κυριολεκτικά. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε ήταν πριν από λίγα χρόνια η αποκάλυψη του Αντίνου Αλμπάνη, ο οποίος είχε δηλώσει, και το έχω ξαναπεί νομίζω και στο εκπομπή των Peaky Blinders, ότι είχε καρκίνο, Hodgkin λέγεται ο εν λόγω. Ο Hodgkin, να σας πω ότι φυσικά είναι αναστρέψιμος, ο Hodgkin δεν είναι. Και αυτό που έκανε ο εν λόγω ηθοποιός ήταν για τη μέρα εκείνη να αφιερώσει ένα ποίημα στον εαυτό του για εκείνη τη μέρα. Και θέλω να σας το διαβάσω, είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο. Έχω δει τον φόβο, την αγωνία, τις λευκές μπλούζες, έχω δει τις σιωπηλές σκέψεις, τον ίκτο, τη συγκατάβαση. Έχω δει τα θεραπευτικά σχήματα, τους καθετήρες, τις σπλέβες, τους τομογράφους. Έχω δει τον γυμνό μου ώμο, το είδημα στο χέρι, το κατεστραμμένο μου δέρμα. Τώρα όμως, την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, θέλω να δεις κάτι κι εσύ. Εσύ, θέλω να δεις ότι δεν τρέπομαι να δείξω την ασχήμια της αρρώστιας μου. Θέλω να δεις ότι δεν έπαψα ποτέ να ονειρεύομαι, να εργάζομαι και να παράγω. Θέλω να δεις ότι ακόμη και στα πιο βαθιά σκοτάδια μου άφηνα να μπαίνει φως. Θέλω να δεις ότι δεν ξέχασα να αγαπάω. Θέλω να δεις ότι δεν υπήρξα ποτέ μελοθάνατος. Θέλω να δεις ότι αν όλοι μας αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, οι πρόωροι θάνατοι από καρκίνο θα ελαττωθούν κατά 25%. Εξετάσου τώρα. Όχι για το τώρα, αλλά για, για τον επόμενο μεγάλο έρωτα. Την επόμενη αγκαλιά, τα επόμενα μπάνια, το επόμενο χαμόγελο που θα συναντήσει τυχαία στο δρόμο. Πολύ σημαντικό το μήνυμά του. Θέλω να δεις ότι δεν υπήρξε ποτέ μελοθάνατος, μια φράση στην οποία σταθήκαμε πολύ όσοι κάναμε repost τη φωτογραφία του Αντίνου. Συγκλονιστικό. Μία δεύτερη μέρα, η οποία είναι πολύ σημαντική, και γιορτάζεται τα τελευταία χρόνια κατά κόρον, είναι η 9η Φεβρουαρίου. Η σημερινή, εκείνη η ημερομηνία μάλλον, η 9η Φεβρουαρίου, εκτός από ότι υπήρξε η μέρα που κοιμήθηκε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, έχει καθιερωθεί και ως η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, λοιπόν, σύμφωνα με την υπαριθμό 1788-9, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με τη θέσπιση αυτή της Παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστήσει φορέας, μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Να σας πω φυσικά ότι ακούγοντας αυτές τις μέρες κάτι για τις μεγαλύτερες λέξεις που υπάρχουν σε γλώσσες, η ελληνική γλώσσα έχει καταφέρει να πάρει τον τίτλο κατοχής της μεγαλύτερης λέξης με 172 γράμματα, και είναι σε μία κωμωδία του Αριστοφάνη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι τις Σικέτιδες, δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά θα το ψάξω. 172 όμως το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί το είδα πρόσφατα ανοιχμένο. Και αυτό το λέω γιατί κάποιος μου έστειλε, βλέποντας Survivor, ότι σε μία άλλη γλώσσα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη, έτσι, λέξη με 84 γράμματα. Εμείς νικήσαμε έτσι μία φορά.
εδώ. Βλέπω λοιπόν το νεκτάριο που μου εύχεται καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά εδώ μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το nstv.gr / nstv live / Εδώ μπορείτε να μας βλέπετε, αλλά και να στέλνετε τα μηνύματά σας πάντα επώνυμα μέσα από τον λογαριασμό σας στο Facebook. Και όπως θα είδατε, φαντάζομαι, περισσότεροι σήμερα έγινε λίγο χαμούλης, έως πολύ χαμούλης, απλά το λέω λίγο πιο ελαφρά την καρδία, διότι οι εικόνες γενικότερα, οι ελληνικές αυτές τις μέρες και τα post και όλα αυτά έχουν πάρει φωτιά. Έτσι λοιπόν σημειώθηκαν επεισόδια στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φοιτητές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Κάπως έτσι έγινε και ρήψη χημικών από τους αστυνομικούς με 30 προσαγωγές. Έτσι λοιπόν σημειώθηκαν νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας επεισόδια το μεσημέρι, ενώ εξελισσόταν το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο ανάμεσα στους διαδηλώτες και στις δυνάμεις των ΜΑΤ, όταν φοιτητές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να σπάσουν το φράγμα των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν παραταχθεί μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Οι αστυνομικές δυνάμεις απόθεσαν τους διαδηλώτες, κάνοντας ρήψη χημικών, ενώ λίγη ώρα αργότερα προχώρησαν και σε 30 προσαγωγές. Η ένταση έχει πλέον εκτονωθεί, οι διαδηλωτές έχουν αρχίσει να διαλύονται, ενώ παραδίνονται, δίδονται σταδιακά στην κυκλοφορία γύρω δρόμοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όσοι δουλεύετε και εργάζεστε στο κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνετε όταν γίνεται μια διαδήλωση στο συλλαλητήριο τι γίνεται. Αλλά γενικότερα τα επεισόδια τα οποία γίνονται είναι χάρη της αστυνόμησης που θέλει να περαστεί στους πανεπιστημιακούς κλάδους. Έχω να σας πω ότι σε τελευταία νέα, πριν από ακριβώς 53 λεπτά, είδαμε ότι γίνεται διαμαρτυρία στη Γαδά για τις δεκάδες προσαγωγές διαδηλωτών. Έτσι λοιπόν, συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις προσαγωγές διαδηλωτών από το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο της Αθήνας που πραγματοποιούν περίπου 250 άτομα έξω από το κτίριο της Γαδά. Σύμφωνα με τη Γαδά, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αστυνομία καθόρισε 52 προσαγωγές. Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα αλληλεγγύης, ενώ ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονται στο σημείο. Για λίγη ώρα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ένα ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις απόθεσαν τους συγκεντρωμένους στο πεζοδρόμιο. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, γίνεται πάρα πολύ μεγάλος δώρος, πολύ μεγάλος δώρος για το νομοσχέδιο που θέλει να περαστεί, για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια. Γενικότερα υπάρχει και θέλει να περαστεί το εν λόγω νομοσχέδιο και εξαιτίας αυτών που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό με τη διαπομπήθηση του καθηγητή, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι όσοι φοιτούμε στα πανεπιστήμια τα ελληνικά έχουμε δει μία ανομία. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι όλων μας. Πρώτα απ' όλα θα τη δώσω και στους καθηγητές, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν κάνει τον κόπο να πάρουν ένα τηλέφωνο την αστυνομία ώστε να παρέμβει όταν γίνονται διάφορα ευτράπελα μέσα στο πανεπιστημιακό άσυλο. Όπως είδαμε τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν όχι μόνο συζητήσεις, αλλά βαριές κουβέντες, θα λέγαμε, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από την κυβέρνηση που υποστηρίζει φυσικά το εν λόγω νομοσχέδιο. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο διαχωρίζει τον κόσμο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν γίνεται λόγος για να αστυνομεύει η ελληνική αστυνομία και να έχει την εξουσία στο πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά ειδικές ομάδες που θα εκπαιδεύονται ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν γίνει διάφορες εξάρσεις, αντιδράσεις. Καταλαβαίνω τους λόγους. Καταλαβαίνω ότι η αστυνομία πολλές φορές έχει δείξει ένα πολύ άσχημο πρόσωπο προς τον πολίτη, τον οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει. Καταλαβαίνω τους όποιους ενδυασμούς, όμως από την άλλη πρέπει να μπει ένα τέρμα
σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την ανομία που υφίστανται άνθρωποι μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο και να υπάρχει και μια ελευθερία, γιατί ελευθερία του λόγου πολύ σπάνια υπάρχει. Όπως ξέρετε πολύ άλλωστε, δεν είναι λίγες φορές που όλες οι κομματικές παρατάξεις που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, ασκώντας κιόλας πολλές φορές bullying. Να σας πω την αλήθεια, με συντάραξε το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες είχα δει στο Facebook μια κοπέλα που είχε δηλώσει φοιτήτρια στην κοινωνιολογία, παλιά φοιτήτρια στην κοινωνιολογία στο Πάντιο, Πανεπιστήμιο, είχε δηλώσει ότι είχε υποστεί ξύλο μέσα στο Πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι παράνομα, δεν πρέπει να υφίστανται. Ωστόσο, ίσως ο χρόνος για τον οποίο γίνονται συζητήσεις για το όποιο νομοσχέδιο τέτοιου ελληνικούς, ίσως είναι λίγο out of the season εξαιτίας των γεγονότων του κορονοϊού. Δεν θα πω εξαιτίας των γεγονότων με όλο αυτό με τις παρενοχλήσεις, γιατί δεν νομίζω ότι εμπίπτει σε αυτό το ζήτημα. Αλλά γενικότερα υπάρχει μία αστάθεια όσον αφορά τη διαχείριση του κλάδου της εκπαίδευσης, της παιδείας. Οπότε ίσως κάποιοι αντιδρούν και γι' αυτόν τον λόγο. Όχι ίσως, φαντάζομαι ότι κατά κόρον γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αντιδρούν οι περισσότεροι. Αλλά και γιατί στο όνομα της ελευθερίας υπάρχει ζήτημα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε πως τα σώματα αντιδρούν όταν έχουν την εξουσία, η εξουσία θέλει και μια καταναλωτική. Είναι αλήθεια.
Καλησπερίσω και την Κατερίνα. Εγώ έχω να σου πω, επειδή ελέγχω από εδώ τον ήχο και μου λες ότι δεν ακούγομαι, ότι ακούγομαι, ότι εδώ μου δείχνει ότι είναι πολύ καλά ο ήχος και ότι βγαίνει καλά, οπότε μήπως να κοιτάξεις τη σύνδεσή σου. Γενικότερα αυτές τις μέρες καταλαβαίνετε με τις διακοπές ρευμάτων και τέτοια σε πολλές περιοχές γίνεται λίγο ένας χαμός με τα δίκτυα και φαντάζομαι και με το 5G και με όλο αυτό που προσπαθούν οι εταιρείες να θεσπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα και σε όσους μας βλέπετε. Δεν γράφεται, δεν πειράζει. Αυτό που έχω να πω είναι ότι νομίζω ότι συντάραξε όσους το είδαν η δήλωση του Τσίπρα σήμερα στον Αντώνη Σρόιτερ περί το ότι δέχεται και παίρνει το ρίσκο να κολλήσουν κάποιοι κορονοϊό στα συλλαλητήρια. Την ώρα λοιπόν που ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί έντονη αντιπολίτευση και κριτική στην κυβέρνηση για την διαχώρηση της πανδημίας και του κορονοϊού, αλλά και το καθολικό lockdown που θα ισχύσει από αύριο Πέμπτη και σε λίγο θα δούμε και μαζί τα μέτρα, έχει προχωρήσει σε μία δήλωση η οποία γενικότερα προκαλεί τον αρνητικό θαυμασμό και το λέω εντός εισαγωγικών, με αυτή του τη δήλωση, εν μέσω πανδημίας και εν μέσω τρίτου lockdown και ενός κύματος όπου είναι πολύ πολύ κρίσιμο, καθώς τα νούμερα ξεπερνάνε τα 1000 ημερησίως. Να πούμε φυσικά ότι αυτή του η δήλωση έγινε στον Αντώνη Σρόιτερ σήμερα προλίγων ωρών. Και όπως επεσήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντήλης, με αφορμή τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Α, ο κύριος Τσίπρας αναλαμβάνει το ρίσκο να κολλήσουν άνθρωποι στις πορείες. Πώς γίνεται να διαφορεί κάποιος για τους κινδύνους και πώς γίνεται να γίνονται τέτοιου είδους δηλώσεις στη σημερινή εποχή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ, πολύ άστοχη τοποθέτηση, καταλαβαίνοντας από την άλλη όμως το γεγονός ότι θέλει να στηρίξει τα συλλαλητήρια. Αλλά από την άλλη όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις κατά της υγείας των ανθρώπων που παρευρίσκονται εκεί ή δύναται να παρευρίσκονται στα επόμενα εκεί, τότε βλέπουμε ότι μάλλον κάποια αντιπολιτευτικά παιχνίδια χειρίζονται πολύ λανθασμένα από τους ανθρώπους της διοίκησης και γενικότερα αυτές είναι δηλώσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά ακραίες και θα ήθελα να έβλεπα τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τις εν λόγω θέσεις τι έχουν να πούνε και τι θα μπορούσαν να σχολιάσουν. Φαντάζομαι ότι το σχόλιο θα ήταν περί άστοχων δηλώσεων και άστοχων πεπραγμένων θα μπορούν.
Κατερίνα, έχεις δίκιο, ήταν χθες η συνέντευξη στον Σρόιτερ. Υπόθηκε λάθος κάποιο ειδησογραφικό site. Ωστόσο, εγώ θέλω να προχωρήσω σε ένα άλλο ζήτημα, καθότι βλέπουμε ότι το μπαλάκι γίνεται πινκ-πονκ στα χέρια τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της κυβέρνησης, με μία σωρία λαθών, είτε δηλώσεων είτε πεπραγμένων, στα οποία και ο λαός δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και βλέπουμε ότι το Twitter έχει πάρει φωτιά. Φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι του τραπεζιού που τελέστηκε στην Ικαρία με πάρα πολλά άτομα σε βεράντα σπιτιού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του Στεφανάδη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ στην αρχή, επειδή δεν αναφερόταν το όνομα, όταν το έβλεπα στα stories στο Instagram, γιατί δεν έχω Twitter, έβλεπα ότι το αναφέραν, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι μιλάγανε για τον Μητσοτάκη. Εγώ νόμιζα ότι μιλάγανε για κάποιον πολίτη, ο οποίος είναι κάποιας φήμης και έχει τελέσει αυτό και δεν έχει φάει πρόστιμο, οπότε και γιατί εγώ ως πολίτης πρέπει να φοβάμαι, ενώ ο γνωστός όχι. Μετά όμως δημοσιεύτηκε ξανά και ξανά, ακόμη και στον ξένο τύπο, ότι ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα χλεβαστικά. Έτσι λοιπόν, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εικόνα και το βίντεο από γεύμα με προσκεκλημένο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συνεργάτες του σε βεράντα σπιτιού στην Ικαρία κατά την επίσκεψη του κυβερνητικού επιτελείου στο νησί για μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που είχαν να ελεγχθούν. Ωστόσο, επικοινωνιακά το λάθος έγινε και γενικότερα ήταν μεγάλη ζημία. Να πούμε βέβαια ότι προλίγου ο Πρωθυπουργός βγήκε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το εν λόγω τραπέζι. Βέβαια, τον έχουμε δει και σε άλλο ένα παράπτωμα με τα ποδήλατα, με την οικογένειά του και τότε που δεν φορούσαν όλα τα μέλη μάσκες.
Έτσι μία φορά είχε βγει και είχε ζητήσει συγγνώμη. Γενικότερα δεν ξέρω αν το λάθος γίνεται επικοινωνιακά, είτε δεν υπάρχουν συμβουλάτορες γύρω του, αλλά θα μου πείτε, όταν θέλεις να πας κάπου εσύ, θα φωνάξεις τον επικοινωνιολόγο σου όντας πρωθυπουργός και θα πεις, ξέρεις κάτι, εγώ θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Όμως το ζητούμενο είναι ότι αυτοί ότι οι άνθρωποι που πολιτεύονται συνήθως, επειδή έχουν και σκληρό πρόγραμμα, φαντάζομαι κανονίζονται και κάπως αυτά. Οπότε ίσως κάποιοι σκέφτηκαν ότι δεν μπορεί να μην τον συμβούλευσαν οι επικοινωνιολόγοι του, αν το ξέρανε, επειδή είδαμε ότι υπήρχε και, υπήρχαν και άλλοι βουλευτές γύρω του, ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι σωστό το επιτελείο του, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρεις κάτι, μήπως προκαλέσουμε. Γιατί δεν είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει απαρατήρητος. Στη Βεράντα, λοιπόν, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες, λοιπόν, όπου φαίνεται ξεκάθαρα και στη Βεράντα φαίνονται πολλά άτομα να κάθονται σε διαφορετικά τραπέζια. Κάποιοι παραμένουν όρθιοι, ωστόσο ο συνωστισμός είναι μεγάλος. Ο κύριος Στεφανάδης, μιλώντας στην ιστοσελίδα του Έθνους, επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σπίτι του και ισχυρίστηκε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, αναφέροντας ότι στο ένα τραπέζι κάθισαν 7 άτομα και στο άλλο 4. Δήλωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης γευμάτισε με συνεργάτες του και τοπικούς παράγοντες. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να παραλείψουν και οι αντιδράσεις από τα λοιπά κόμματα και ειδικά από το αντιπολιτευτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Για πάρτι κατά παράβαση όλων των μέτρων με πρωθυπουργική υπογραφή και συνωστισμό δεκάδων ανθρώπων σε μια βεράντα του Εύδηλου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Καρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ευχόμαστε αυτές οι εγκληματικές προχειρότητες να μην έχουν επιπτώσει στην υγεία των Ικαριωτών. Θεωρούμε ότι τέτοιες συμπεριφορές, εκτός του ότι είναι επικίνδυνες, συνιστούν προσβολή προς τους Ικαριώτες που πληρώνουν βαρύτατα τίμημα από τα δίκως οριζόντια υπογορευτικά μέτρα. Κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ικαρία, υπήρξαν διαμαρτυρίες από πολίτες στον Εύδηλο και στον Άγιο Κύρικο, ενώ οι συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε γενικότερα ότι επικοινωνιακά γίνονται λάθη και από τη μεν πλευρά και από τη δε, και το παίρνω το ένα άκρο και το άλλο, διότι είναι λογικό μέσα σε αυτά τα πλαίσια που ακόμη επιδοκιμάζονται κάποια μέτρα και κάποιες σκέψεις, πολλές φορές να στη ζυγαριά κάποια ζητήματα να μην μπορούν να διαπραγματευτούν αλλιώς. Ωστόσο και εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, δεν θα πω φανερά, γιατί το να το κάνεις στα κρυφά είναι κάτι το οποίο και πάλι δεν έχει νόημα. Αλλά θα μπορούσε να αποφευχθεί ούτως ή άλλως, όπως και οι δηλώσεις του κύριου Τσίπρα, έτσι και το λόγο παράπτωμα εντός εισαγωγικών από τον Πρωθυπουργό.
Και για να πούμε έτσι και τα διεθνώς, όσον αφορά τα δικά μας, τα του οίκου μας, αλλά στην διεθνή επικαιρότητα, κεραυνοί ήταν αυτοί που έπεσαν τόσο στα πρωτοσέλιδα όσο και από τους αρθρογράφους, στα διεθνή δισογραφικά site για τις ανεμελιές του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μπορεί η ελληνική δημοσιογραφία και τα συστηματικά μηντεία να έθαψαν το γλέντι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ικαρία, ο ξένος τύπος όμως μόνο που δεν τον έκανε πρώτο θέμα σε site και εφημερίδες. Θέλω να σας πω και να σας παραπέμψω κιόλας, επειδή δεν μπορώ να σας δώσω εικόνα τώρα, να δείτε τα πρωτοσέλιδα του New York Times, του Guardian, αλλά και του Politico. Γενικότερα ήταν πολύ κοινή, αλλά με λίγα λόγια ανέφεραν ότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το τρίτο lockdown και θέτει αυστηρά μέτρα, την ίδια ώρα ξεπορτίζει. Επί της ουσίας, αυτά ήταν τα λόγια των New York Times, αλλά και κεραυνή από το Politico με τον τίτλο «Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατηγορείται για παραβίαση των κανόνων του lockdown ξανά». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ξένος τύπος αμέσως τσάκωσε τον Πρωθυπουργό και αυτό είναι και αυτό που αναρωτήθηκα προσωπικά, κατά πόσο επειδή είναι ένα ζήτημα καθολικό, παγκόσμιο, δεν είναι μόνο ελληνικό, κατά πόσο γίνεται να μην σκεφτόμαστε πράγματα που λέμε και πράττουμε, παραπτώματα μεν, αλλά από, μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα και τις δηλώσεις για να μην λέμε μόνο για την δεξιά και δεν είναι ότι κατηγορούμε κανέναν. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι πιεζόμαστε. Δεν είναι εύκολη η θέση, δεν είναι εύκολη η εξουσία. Το ξέρω ότι και εμείς λέμε διάφορα. Πολλές φορές αποποιούμαστε τον ρόλο μας ως δημοσιογράφοι, παίρνουμε τον ρόλο μας ως πολίτες που έχουμε φτάσει στο αμήν. Καταλαβαίνετε όμως ότι το να έχεις από πάνω σου μία ολόκληρη χώρα, μία Ευρώπη, έναν κόσμο ολόκληρο, ειδικούς λοιμοξιολόγους, ανθρώπους της πολιτικής προστασίας, ομάδες έτοιμες να βάλουν τα μέτρα τους, η κάθε μία όμως πολύ διαφοροποιημένα, δεν είναι εύκολο να συντονίζεις ομάδες, ιδεολογίες και γενικότερα να πρέπει να πάρεις αποφάσεις, οι οποίες επί της ουσίας είναι κοροναγράμματα, γιατί δεν έχουν να κάνουν με κάτι ελεγχόμενο τύπου οικονομία, όσο μπορεί να ελεγχθεί. Έχουμε να κάνουμε με υγειονομικό κομμάτι, το οποίο μάλιστα φέρνει μεταλλάξεις τόσο ισπανικές όσο και βρετανικές και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ρευστά. Οπότε καταλαβαίνω ότι καμιά φορά κρίνουμε πολύ σκληρά, αλλά σκεφτείτε την θέση ορισμένων ανθρώπων στην εξουσία. Η εξουσία δεν είναι εύκολη και δεν θα είναι και όλοι ευχαριστημένοι, έτσι. Σαφέστατα όμως δημιουργούνται και προβλήματα οικονομικά, τα οποία είναι λογικό τα διοικητικά να σκέφτονται πώς θα λυθούν μετέπειτα και ερχόμενοι από μία μακρά οικονομική κρίση.
φυσικά για να μείνω στο ίδιο κλίμα, αλλά αν θα αλλάξω σε λίγο και θα μεταπηδήσω και σε κάτι πιο κοινωνικό, γιατί σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή. Έγινε χαμός όχι τόσο για το τραπέζι στην Ικαρία που έγινε, όσο για την λογοκρισία στην ΕΡΤ σχετικά με το τραπέζι μας στην Ικαρία και μια φωτογραφία ενός σημειώματος που βγήκε προς συναδέλφους και παραγωγούς, ώστε να μην παιχτεί η φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη από τη βεράντα του σπιτιού του κύριου Στεφανενάδη. Το ζήτημα είναι ότι γιατί έγινε αυτό, γιατί η ΕΡΤ αποτελεί δημόσια τηλεόραση και φυσικά νομίζω οι περισσότεροι το θεώρησαν όχι μόνο λογοκρισία. Φυσικά και ήταν λογοκρισία, θέλω να το θέσω λίγο ορθά. Νιώθω σε πολλά ζητήματα και με αυτά που γίνεται τώρα στο κοινωνικό κομμάτι, όσο και στο πολιτικό, ότι κάποια τα ξέρουμε, τα αποσιωπούμε και όταν έρχονται στην επιφάνεια, το παίζουμε έκπληκτη, γιατί μας μάθανε να το παίζουμε έκπληκτη, γιατί άμα μιλήσεις, δεν θα αποφημώνεσαι, αλλά όταν υπάρχουν γραμμές, είναι φυσικό και επόμενο να πρέπει να παιχτεί αλλιώς το παιχνίδι. Ξέρετε τι παρατήρησα τον τελευταίο καιρό. Όταν βγαίνω κι εγώ και λέω κάποια πράγματα, θα το πάω πολύ τώρα, θα το πάω σε κάτι προσωπικό. Όταν κάτι με ενοχλεί, σαν Ιωάννα, μπορεί να τοποθετηθώ στα προσωπικά μου media. Αλλά όταν παίρνω την ιδιότητα, τη δημοσιογραφική, δεν μπορώ να πω τίποτα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου ως άνθρωπος δεν έχω σκέψη, γνώμονα, μέτρα και σταθμά, αλλά δεν μπορώ στη δουλειά μου να τα φέρνω αυτά, ούτε μπορώ να βγαίνω και να μιλάω απρεπώς εντός εισαγωγικών. Στην κάθε εργασία υπάρχει μια δεοντολογία και είναι όχι μόνο σεβαστό, έτσι πρέπει να γίνεται. Το ζητούμενο είναι ότι, και θα το πάω στο κομμάτι που θέλω να σχολιάσω όσο κλείνω, το να μην μιλάς πολλές φορές το έχουμε ταυτίσει κοινωνικά με το ότι δεν πρέπει να ασχολείσαι και μην ασχολείσαι. Όμως βλέπουμε ότι όσο περισσότερο αποσιωπάς πράγματα, τόσο περισσότερο μεγενθύνεται το τέρας, το οποίο μετά δεν μπορείς να το συμμαζέψεις. Σήμερα έπεσα πάνω σε μία δήλωση όλον αυτό τον καιρό μετά τη δήλωση της Μπεκατόρου για την παρενόχληση. Έχει γίνει ένα ντόμινο και στον καλλιτεχνικό χώρο, όπου πολλοί φυσικά το παίξαν εντός εισαγωγικών θυγμένοι και κάποιοι φυσικά βγήκαν και είπαν ότι τα ξέραμε, ήταν ευρέως γνωστά στον χώρο μας. Απλά εμείς, όπως σας έχω ξαναπεί, οι τηλεθεατές και οι θνητοί, τώρα τα μάθαμε. Σήμερα, λοιπόν, στην Φέη της Κορδά, η οποία δεν της το είχα προσωπικά, έχει κάνει έναν εξαιρετικό αγώνα. Έχει επιδείξει τεράστιο ήθος αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι οι συνεντεύξεις που παίρνει από κακοποιημένους ανθρώπους γίνονται με τεράστιο σεβασμό και συγχαρητήρια, πραγματικά. Δεν της το είχα, γιατί έχοντας δει συνεντεύξεις της σε πιο ασόβαρα εντός εισαγωγικών κομμάτια, πιο εύκολα κομμάτια, δεν περίμενα να είναι τόσο ανοιχτή και τόσο σωστή, γιατί εμείς καμιά φορά οι δημοσιογράφοι, θέλοντας να καλύψουμε τον χρόνο μας για να μην ξεφύγουμε από τα όρια, είτε λόγω λανθασμένης τακτικής, πολλές φορές κόβουμε τον συνομιλητή. Το έχω κάνει επανειλημμένα, γι' αυτό και σας το λέω, αλλά όσο ζεις μαθαίνεις και πλάθεσαι μέσα στο χώρο σου. Εμένα ήταν η συνέντευξη του Δημήτρη Μωθονέου, ήταν νομίζω η μόνη, εγώ έκλαιρα στο τέλος, νομίζω ότι ήταν αυτή που με συγκλώνησε πιο πολύ από όλους. Με συγκλώνησε γιατί είπε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Πολλές φορές σε ζητήματα κακοποίησης ψάχνουμε να βρούμε αν το περιβάλλον έχει ένα ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο ώστε να μπορεί να αποδεχτεί και να βοηθήσει το παιδί.
Ο Δημήτρης Μουθωνέος ανέφερε ότι η οικογένειά του ήταν πολύ καλή οικογένεια και με τους δύο του γονείς πεπαιδευμένους, η μαμά του αρχαιολόγος, ο μπαμπάς του καθηγητής, αν δεν κάνω λάθος, ή γιατρός. Αυτό που εξήγησε είναι ότι στα 26 του έφτασε να καταλαβαίνει και να κατανοήσει ότι πρόσωπο του περιβάλλοντος, του κοντινού του περιβάλλοντος, τον κακοποιούσε. Και μίλησε για σεξουαλική βία κατά κόρον και σωματική, η οποία φυσικά έχει και τα ψυχικά αποτελέσματα. Το ζητούμενο όμως είναι, και εγώ εκεί θέλω να στραφώ, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το κομμάτι, αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα που έβαλε ο Δημήτρης, ότι όταν ζητάς τη βοήθεια της οικογένειάς σου. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις στις οποίες η οικογένεια αποσιωπά το ζητούμενο εξαιτίας της αμορφωσιάς. Όμως αυτό που κατήγγειλε ο Δημήτρης είναι ότι όταν το ανέφερα στους γονείς μου, έχοντας ενεργοποιήσει τόσα χρόνια τον μηχανισμό της παρέστησης, δεν είπε ότι έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της παρέστησης, αλλά όταν φτάνει στο σημείο να αποσιωπάς και να στέλνεις το ασυνείδητο κομμάτια, ούτε καν στο υποσυνείδητο, να μην μπορείς δηλαδή να στείλεις μνήμες, κομμάτια που σου έχουν συμβεί, αυτός είναι ο μηχανισμός της παρέστησης, έτσι λέγεται στην ψυχανάλυση. Όταν λοιπόν έφτασε να το πει στους γονείς του, οι ίδιοι το αποσιώπησαν και προσπάθησαν να το κουκουλώσουν. Και αυτό που ανέφερε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμόρφωτοι, δεν κατανοούν. Οπότε εκεί αρχίζουν και μας μπαίνουν άλλες σκέψεις για το γεγονός ότι πολλές φορές μπορεί να παίζει ρόλο το κατά πόσο ένας άνθρωπος καλλιεργείται, αλλά σε αυτά τα ζητήματα εν τέλει, γιατί όπως έχουμε δει, εξαίρεται η ηθοποίη και νομίζαμε άνθρωποι έχουν κάνει σημεία και τέρατα, βλέπουμε ότι τελικά και το ενδοοικογενειακό περιβάλλον πολλές φορές δεν βοηθάει τα θύματα. Εγώ θα σας παρακινήσω να δείτε τη συνέντευξη, γιατί πολλοί μπορεί να μην τα παρακολουθείτε αυτά εξαιτίας της Leader ή κάποιας παρουσίασης που ενδεχομένως έχουμε λανθασμένα ότι θα γίνεται στο μυαλό μας. Έχω να σας πω ότι αξίζει. Γενικότερα το είπα ξανά πριν από 2 εκπομπές ότι είμαι πολύ περήφανη για τη δημοσιογραφία σε αυτό το στάδιο, γιατί έχει στήσει μία πολύ μεγάλη αγκαλιά δικαστηριακή και σαν καταπέλτης ενάντια στους θύτες. Έχει αγκαλιάσει τα θύματα και με πάρα πολύ σεβασμό έχει μιλήσει, έχει τοποθετηθεί. Εδώ θα τα σπάσουμε όλα λίγο πριν κλείσουμε. Εγώ θέλω να κλείσω, αφού άρχισα με πολιτικά και επεκτάθηκα, θέλω να κλείσω με μία δήλωση, λοιπόν, και περί της ομολογίας της Von der Leyen, περί της αεροπορίας της έγκρισης των εμβολίων. Ίσως ήμασταν πολύ πεπισμένοι ότι οι παραγγελίες μας θα παραδίδονταν στην ώρα τους, παραδέχτηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία πάντως υπερασπίστηκε το επίτευγμα της συλλογικής εις το όνομα των 27 διαπραγμάτευσης με τις φαρμακευτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται ακόμη στο σημείο που επιθυμεί όσον αφορά τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς. Αυτό παραδέχτηκε το πρωί της Τετάρτης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια απολογητική ομιλία της Γερμανίδας αξιωματούχου προς τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν γιατί λαοί των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται τόσο πίσω στους εμβολιασμούς σε σύγκριση με τη Βρετανία, το Ισραήλ αλλά και τη ΣΥΠΑ. Ίσως ήμασταν πολύ πεπισμένοι ότι οι παραγγελίες μας θα παραδίδονταν στην ώρα τους, παραδέχτηκε η πρόεδρος. Υπάρχουν μαθήματα να πάρουμε, συμπλήρωσε, για να σημειώσει πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει συμβιβασμού στην ασφάλεια και ότι η μάχη είναι μαραθώνος και όχι αγώνας ταχύτητας. Η ίδια τόνισε τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης για τα εμβόλια ή στο όνομα των 27 κρατών μελών, αντί να πάει η Γερμανία ή η Γαλλία ξεχωριστά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχε συμβεί εάν είχαν τρέξει οι μεγάλοι παίχτες». Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, για όλα υπάρχει εξήγηση και όλο αυτό το ντόμινο που έχει δημιουργηθεί και τα ερωτηματικά ενδεχομένως των αργοποριών
Ενώ παράλληλα κάποιες χώρες κάνουν συζητήσεις και για προμήθειες από άλλα κράτη, όπως το ρωσικό, το οποίο γενικότερα διαβάζω ότι παίρνει πολύ καλές κριτικές και έχει βγει πολύ δυναμικά στην αγορά. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή ήταν κατά κόρον πολιτική και χαίρομαι. Δεν ήταν αυτό που υποσχεθήκαμε ή βασικά διαδώσαμε στην αρχή, αλλά έτσι γίνεται, είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν υποχρεώσεις και όπως βλέπετε εμείς δουλεύουμε για σας, αλλά φυσικά δεν ακυρώνουμε τίποτα. Με το καλό είμαστε εδώ και φυσικά θα τα πούμε με την κυρία Απατζίδη μελλοντικά, αλλά και με άλλους εκπροσώπους κομμάτων όπου έρχονται να μας πούνε τις ιδεολογίες τους. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετούνται όλες οι παρατάξεις, οι νόμιμες παρατάξεις για ζητήματα τόσο του κορονοϊού όσο και της αστυνόμευσης και λοιπόν ζητημάτων που προκύπτουν από το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή Peaky Blinders για αυτήν την Τετάρτη, 10 του μηνός. Να είστε όλοι καλά. Εγώ ήμουν η Ιωάννα Τρίγκα για το NSTV Live. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, 9 η ώρα. Α, και πριν φύγουμε θέλω να σας πω ότι θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί λόγω της ακύρωσης της σημερινής συνέντευξης υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί μία άλλη στιγμή, κάποια άλλη μέρα που θα μπορούμε να βρούμε κενό. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Την εκπομπή την παρακολουθείτε σε επανάληψη μέσα από το Νέα Σμύρνη TV στο κανάλι του, Νέα Σμύρνη TV μάλλον στο YouTube. Να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή και πιο σύντομα. Πολλά φιλιά σε όλους, να προσέχετε.